Για την ΑΕΚ η σεζόν δεν έχει τελειώσει ακόμα. Πανηγύρισε την Κυριακή το 13ο πρωτάθλημα, αλλά μπροστά τη έχει το κύπελο. Αυτό είναι και το μόνο που απασχολεί άπαντε στο κεντρικό μαύρο στρατόπεδο, αφού η κατάκτηση του τρίτου double είναι μονόδρομο για την ΑΕΚ. Να σημειώσουμε ότι το τελευταίο double τη ΑΕΚ έγινε το 1978 και το προηγούμενο από αυτό, πολύ πίσω, προπολεμικά, το 1939. Ήδη από προχθέ έχουν επιστρέψει οι στα Σπάτα. Ο Αλμέιδα με τους συνεργάτες του ασχολούνται με τον τελικό. Θέλει να διπλώσει τις κατακτήσεις της φετινής σεζόν η ΑΕΚ. Ο Πελάδο έχει ζητήσει από τους παίκτες απόλυτη συγκέντρωση, προσήλωση στο στόχο και στον τελικό. Βέβαια είναι πολύ νωρί να γίνει οποιαδήποτε κουβέντα για το αρχικό σχήμα της ΑΕΚ, αλλά πολύ εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ποιο θα είναι αυτό. Θανασιάδη έχει το προβάδισμα να είναι τερματοφύλακα. Δεξιά ο Ρότα, αριστερά ο Τσαφή και ο Μουκουντή με το βίντεο στο κέντρο τη άμυνα. Γιόνσον και Σιμάνσκι τα δύο αμυντικά χαφ, να το πούμε έτσι. Δεξιά ο Άμραμπατ έχει προβάδισμα. Αριστερά ο Γκατσίνοβιτ έχει προβάδισμα. Και ο Πινέδα φαίνεται να είναι πίσω από τον Λιβάη Γκαρσία. Να πούμε ότι η Αλμέδα έδωσε συνέντευξη στο η ESPN και είπε ότι δεν σκέφτομαι τη River, σκέφτομαι μόνο την ΑΕΚ. Φάνηκε κατασταλαγμένος για την παραμονή του στην Ελλάδα. Ενώ θα πρέπει να πούμε επίσης ότι όνειρο του Αλμέιδα είναι να παίξει στην κορυφαία για διοργάνωση.